Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου ιδρύθηκε το 1899 και λειτουργήσε πρώτα στην περιοχή του Μήλου. Στη συνέχεια στεγάστηκε στο κτίριο του πρώτου γυμνασίου που χτίστηκε για να στεγάσει το Δημοτικό Σχολείο της πόλης. Με την ίδρυση όμως του γυμνασίου του Αγίου Νικολάου που δεν υπήρχε, το κτίριο παραχωρήθηκε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 1926 άρχισε η ανέγερση του πρώτου Δημοτικού. Μέχρι σήμερα στο κτίριο αυτό έχουν γίνει προσθήκες, ανακατασκευές, μετατροπές, καταδαφείς και από πέρυσι έχουμε αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων με την ανέγερση νέων αίθουσων. Η εικόνα αυτή είναι η πρόσωψη όπως ήταν η είσοδος του σχολείου τότε. Εδώ το πρόγραμμα των εργασιών της εβδομάδος του 1938, παρακαλώ. Ήταν ο 72ος κανονισμός λειτουργίας του σχολείου. Η ραπτομηχανή είναι αγορασμένη και αυτή του 35, γιατί τότε στο σχολείο γίνονταν μαθήματα στα κορίτσια κοπτικής ραπτικής. Στο σχολείο υπήρχε σχολικός κήπος. Το Δεκέμβριο πέρυσι, με το άδειασμα των προσκατεδάφης αιθουσών και τη μεταφορά των εποπτικών μέσων και του εξοπλισμού σε άλλους χώρους, βρήκαμε κάποιο μουσιακό υλικό. Όχι όσο χρειάζεται για το στήσιμο ενός μουσείου. Με την αποπαράτωση της αίθουσας αυτής, σκεφτήκαμε να τα εκθέσουμε, έχοντας πάντα κατά νου τη διαφύλαξη της κληρονομιάς μας και συγκεκριμένα της σχολικής πολιτιστικής κληρονομιάς, και πρότεινα στο Σύλλογο Δασκόντων την ίδρυση ενός μικρού μουσείου για να στεγάσουμε τα αντικείμενα αυτά. Έχουμε βάλει κάποιες φωτογραφίες των εκπαιδευτικών της εποχής εκείνης που βρήκαμε. Είναι πρόσωπα που έχουν περάσει όλα από το σχολείο, γνωστά πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Αυτό το θρανί του 1910, ναι, και πού το βρήκατε? Είναι περίπου, αυτό είναι από τα έξω Λακόνια. Αυτό εδώ είναι της δεκαετίας του 50, ίσως να έχω καθίσει και εγώ μάθητης, γιατί είναι από την Καλαμάφκα. Και τα άλλα δυο είναι εδώ του σχολείου μας. Ο πίνακας είναι από το σχολείο του Καλού Χωριού. Χρονολογία. Πίνακας πρέπει να είναι δεκαετίας 50-60. Έτσι. Γραφείο βλέπω. Το γραφείο το ίδιο είναι και αυτό παλιό, ήταν εδώ του σχολείου μας. Έχουμε μαθητολόγια μαθητών, φυτολόγια μαθητών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για το μάθημα της ιστορίας. Τετράδιο αλλιώς του μνήμης, γραμματοσύμων μαθητών, παλιούς χάρτες. Κινηματογραφική μηχανή Βοβού κινηματογράφου. Αυτή. Δίσκους, pick-up, η κόκκινη σκουφίτσα. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε κι άλλο υλικό σε μια ίστατη προσπάθεια να διασώσουμε ό,τι έχει απομείνει. Μας ενδιαφέρει λοιπόν οτιδήποτε σχετικό υπάρχει και μπορεί να προσφερθεί, από το πιο μεγάλο στο πιο μικρό. Θρανία, σχολικά βιβλία, τετράδια, πλάκες, κοντήλια, σχολικές φωτογραφίες, σχολικές τσάντες, ποδιές, μαθητικά πηλίκια. Οτιδήποτε μας προσφερθεί πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα κομμάτι πολύτιμου θησαυρού. Σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα μουσείο, αλλά να δείξουμε στα παιδιά ότι κάθε τι παλιό δεν είναι άχρηστο, αλλά αντικείμενα που δείχνουν την πορεία μας στον τόπο και στον χρόνο. Θέλω όμως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Ευτυχία Χαλτσαδάκη και τον σύζυγό της, τον κύριο Μανώλη Μαμαλάκη, για την ευγενική χορηγία κάποιων χρημάτων, την προσωπική τους εργασία για το στήσιμο αυτής της ελογής που έχουμε μπροστά μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσους βοήθησαν, είτε κάνοντας κριτική είτε δίνοντας συμβουλές, γιατί έτσι μας βοήθησαν να τοποθετήσουμε κάτι που να μείνει και να εντυπωσιάζει.